Είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Να μην έρθουν αντιμέτωποι με βλάβες. Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, ούτως ώστε να μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν και να μεταχρονολογήσουν τις βλάβες τους. Για πάμε να δούμε. Να δούμε λοιπόν ότι στην ουσία, ξεκινώντας από τα βασικά, να μην σφίγγουμε τις βρύσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί με τον καιρό τα αποτελέσματα στα λαστιχάκια είναι τέτοια που θα αρχίζουν να φθείρονται. Αυτό το λέγαμε χρόνια τώρα, ότι δεν χρειάζεται. Όσο πιο πολύ σφίγγεις την βρύση, δεν σταματάει το νερό. Το νερό σταματάει μόλις κλείσει και φτάσει την πίεση στο λάστιχο. Μόλις σταματήσει, μόλις αγγίξουμε την ρόδα αυτή και σταματήσει, σταματάμε. Δεν τη σφίγγουμε. Εάν τη σφίγγεις και παρόλα αυτά συνεχίζει να στάζει, μάντεψε, έχουν φαγωθεί τα λαστιχάκια. Θέλουν αλλαγή. Οπότε πρέπει να κάνεις κάτι. Για πάμε. Πρέπει να αλλάξεις. Να δούμε. Κλείστε την παροχή του νερού στο σπίτι σας όταν θα λείπετε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Κυρίως όταν έχουμε σε ορεινές περιοχές με πάρα πολύ κρύο. Εδώ στην Κρήτη δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όσο στην Πάνω Ελλάδα. Γιατί λόγω της διόγκωσης του πάγους στις σωλήνες. Αυτό το οποίο εμείς όμως πρέπει να προσέχουμε εδώ είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να κλείνουμε την παροχή του νερού, γιατί αν έχουμε έστω και μια μικρή διαρροή κατά τις ημέρες που εμείς θα λείπουμε, αυτή η διαρροή μπορείς να καταλάβεις ότι θα πολλαπλασιαστεί. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε για να την ελέγξουμε. Επίσης, πρέπει να κλείνουμε την παροχή του νερού, αλλά πολύ σημαντικό εν ώψη καλοκαιρινών μηνών είναι ότι επειδή έχουμε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες όλοι μας, η γραμμή η οποία πηγαίνει στον ηλιακό, εάν εμείς θα λείψουμε για 15-20 ημέρες γενικά, λείπουμε πολλές μέρες από το εξοχικό μας, καλό θα είναι το ζεστό του νερού του ηλιακού να το αφήσουμε να τρέχει σταγόνα-σταγόνα. Ούτως ώστε να υπάρχει σταδιακή εκτόνωση, γιατί όπως καταλαβαίνεις, μέσα στο μπόιλερ του ηλιακού συγκεντρώνονται πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Σωστό. Οπότε και αν ο ηλιακός σου είναι παλαιού τύπου και κακοσυντηρημένος, μπορεί να σε πάρει ο γείτονας κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο και να σου πει: ωραία, είδα τον ηλιακό σου στην Δία απέναντι. Κάτι έχει γίνει. Οπότε λογικά έχει σκάσει. Άρα λοιπόν, πρέπει να αφήνουμε λίγο ανοιχτή τη βρύση. Να αφήνουμε λίγο τη βρύση, το ζεστό το οποίο έρχεται από τον ηλιακό. Εάν ο ηλιακός είναι τριπλής. Υπάρχει μια εκτόνωση δηλαδή. Ναι. Και εδώ να πούμε δύο πραγματάκια για τους ηλιακούς. Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες χωρίζονται σε τρεις τάξεις. Είναι ο απλός ηλιακός, ο οποίος ζεσταίνει το νερό, το οποίο περνάει και κυκλοφορεί και ζεσταίνεται και κατεβαίνει κάτω. Ναι. Είναι ο διπλής, ο οποίος λειτουργεί και σαν θερμοσύφωνο, δηλαδή έχει ένα ηλεκτρικό διακόπτη στον πίνακα πάνω και όταν υπάρχει χειμώνας και δεν έχει ήλιο, ανάβει στον διακόπτη και τον boiler πάνω, ζεσταίνει το νερό. Και είναι ο τριπλής χρήσης, ο οποίος είναι ο ηλιακός εκείνος ο οποίος συνδέεται και απευθείας με τα καλοριφέρ. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις καλό θα είναι το καλοκαίρι να προσέχουμε πάρα πολύ και να αφήνουμε, αν λείπουμε μεγάλο διάστημα από το σπίτι μας, λίγο σταγόνα τη βρύση ανοιχτή να υπάρχει σταδιακή εκτόνωση. Κοίτα εδώ που δεν το γνώριζα ούτε εγώ ο ίδιος. Μπράβο, χαίρομαι που δίνουμε χρηστικές πληροφορίες στο τηλεοπτικό κοινό. Προχωράμε και στο επόμενο σημείο. Προχωράμε στο επόμενο. Θα πρέπει να καθαρίζουμε πολύ καλά τα φίλτρα από τις βρύσες και για να το κάνουμε αυτό βάζουμε σε ένα ποτήρι ξύδι για να τα αφήσουμε εκεί για κάποια ώρα. Αυτό σημαίνει γιατί τα φίλτρα έχουν άλατα. Mm-hmm. Και γιατί τα άλατα συσσωρεύονται και αν το νερό δεν είναι καλής ποιότητας, τότε τα άλατα αυτά είναι τέτοια ούτως ώστε κάποια στιγμή να φράξουν. Και καλό θα είναι λοιπόν να τα βγάζουμε, να τα βάζουμε για μία μέρα σε ένα ποτήρι με ξύδι. Mm-hmm. Έρχεται και καθαρίζεται πλήρως και απολυμαίνεται στην ουσία και μετά επαναχρησιμοποιούνται. Πρέπει μετά να αποφύγουμε να χρησιμοποιούμε χημικά, αποφρακτικά, απορρυπαντικά που θα βρείτε στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Εδώ για μένα είναι κάτι πολύ 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 σημαντικό. Είναι η γνωστή σκόνη που αφήνουμε. Ναι. Τα χημικά αποφρακτικά πρέπει να ξεχωρίζουν στα οικιακά χημικά αποφρακτικά, τα οικολογικά και τα επαγγελματικά χημικά αποφρακτικά των βιομηχανικών και των βιοτεχνικών χώρων. Καλό θα είναι λοιπόν, εάν ρωτήσουμε κάποιον φίλο μας, ο οποίος το γκούγκλαρε και το ξέρει το θέμα, να προσπαθήσουμε να ψάξουμε και να βρούμε χημικά αποφρακτικά, οικολογικά, τα οποία να έχουν οικιακή χρήση. Αυτά δεν είναι τόσο ισχυρά. Δεν είναι δηλαδή για καταστάσεις δύσκολες. Είναι για καταστάσεις οι οποίες απαιτούν μια συνέπεια στην καθαριότητά μας και ανατακτά χρονικά διαστήματα όπως γράφουν αυτά στο οπισθόφυλλό τους,
να τα χρησιμοποιούμε πάντα όμως οικολογικά. Γιατί αυτά είναι διαπνεώμενα, Λευτέρη. Γιατί έχουμε παιδιά και γιατί μένουμε. Να δημιουργήσει βλάβες στο αναπνευστικό. Είναι έτσι, διαπνεώμενα. Για ασματικούς, για αλλεργίες και όλα αυτά είναι εντελώς ακατάλληλα. Μάλιστα, για πάμε. Πάμε να λοιπόν, δούμε λίγο γράσο λοιπόν στο εσωτερικό των καπακίων των φρεατίων θα διώξει μακριά τις δυσάρεστες στιγμές. Αυτό είναι ένα tip το οποίο το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Καλοκαίρι λόγω της εξάτμισης και ναι, λόγω της πλημελούς εξαέρωσης των συστημάτων αποχετεύσεων, δηλαδή είναι πολλά μπάνια τα οποία δεν έχουν εξαριστικά καλά ή δεν έχουν καθόλου. Έτσι λοιπόν με την πολύ ζέστη έρχεται και η εξάτμιση και έρχονται οι οσμές και αναστρέφονται και μπαίνουν μέσα στο μπάνιο. Θα έχει τύχει πολλές φορές αυτό. Ή αν φράξει κάτι σε ένα φρεάτιο έξω ή αν το βόθρος γεμίσει, υπάρχει αναστροφή. Ένα πολύ εύκολο κόλπο είναι να γρασάρουμε το καπάκι, το οποίο έχει μια πάρα πολύ έντονη οσμή, το γράσο, και έρχεται και απορροφάει τη δύσκολη οσμή αυτή. Ωραία, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, όταν το πλυντήριο ολοκληρώσει την πλύση, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε και την παροχή του νερού. Αυτό γίνεται για πολλούς λόγους. Ο κύριος λόγος είναι αυτός που είχα πάθει και εγώ σπίτι μου, που ξαφνικά γέμισε το πάτωμα του από κάτω νερά, το ιωροφή. Το από λέει, κάτω. Το από κάτω, που λέγει τι έγινε. Από τη συστολοδιαστολή και από τις μεγάλες θερμοκρασίες του πλυντήριου έσκασε η σωλήνα, με αποτέλεσμα να γεμίσουμε νερά. Είναι πάντως ένα tip σωστό το οποίο αναφέρεις, ωστόσο δεν αναγράφεται στις οδηγίες ποτέ. Αν δεν απατώμε, ναι, οδηγίες χρήσης όλων των πλυντηρίων. Ναι, εδώ όμως πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν πλένεις προγραμματισμένα και ναι, δεν είσαι εσύ εκεί, είναι έγκλημα να έχεις κλειστεί τη βρύση του πλυντηρίου. Καλά, ναι, εντάξει. Και θα το κάψεις. Οπότε είναι και το ένα, είναι και το άλλο. Εμείς λέμε πάντα για καταστάσεις τις οποίες θα μπορέσει ο άλλος να έχει μια εποπτική εικόνα και να το βλέπει. Τώρα, αν λειτουργείς με προγραμματισμό, άστο μονίμως ανοιχτό, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι. Επιλέξτε να κάνετε απόφραξη του αποχετευτικού δικτύου των σωληνώσεων του σπιτιού σας τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν έχει να κάνει αν έχουμε βόθρο, δηλαδή συπτική, δεξαμενή ή δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει καθόλου. Το δίκτυο, το αποχετευτικό, έχει πολλές γωνιές. Έχει μια διαδρομή. Τα παιδιά μας είναι μικρά. Οι καλεσμένοι μας μπορούν να είναι γρουσούζιδες. Οπότε, αν πετάξουν κάτι, οι τριχούλες που έχουμε στο πρόσωπό μας, κύριε Κουμαντάκη, όταν κάνουμε τα γένια μας, συσσωρευτικά έρχονται και γεμίζουν. Οι διατομές είναι μικρές. Οπότε, λοιπόν, καλό θα είναι αν εμείς μία φορά το χρόνο, βάσει προγράμματος, όπως κάνουμε το αυτοκίνητο μας ένα σέρβις, φέρουμε έναν υδραυλικό με ένα ειδικό εξάρτημα που έχει αποφρακτικό, να πετάξει με πίεση μέσα στο δίκτυό μας λίγο νερό ή αέρα, θα έρθει και θα το ξεβουλώσει για να μην λειτουργεί συσσωρευτικά σε βάθος 2-3 χρόνων. Από μόνοι μας είπαμε δεν κάνουμε τίποτα και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να λύσουμε εμείς το πρόβλημα. Αν είσαι ο Μπόμπο Μάστορας και γκουγκλάρεις πολύ, εντάξει, κάντο, αλλά μετά η ευθύνη. Καλό θα είναι να βάλουμε τον επαγγελματία, γιατί τα παλιά σπίτια στο Ηράκλειο και στα Χανιά και σε όλες τις πόλεις έχουν ένα απαρχαιωμένο αποχετευτικό δίκτυο, όπου οι ενώσεις του είναι πλημελώς δεμένες, δηλαδή έχουν ξεκολλήσει στην ουσία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν φράξει κάτι, ναι, το νερό, ό,τι και να γίνει, θα βρει τη δίωδό του για να φύγει. Μάλιστα. Όταν δεν υπάρχουν λοιπόν σιλικόνες και όταν δεν είναι κολλημένες οι δύο ενώσεις μαζί, όταν φράξει θα αρχίσει να υπερχυλίζει και να βγαίνει από τις ενώσεις. Με αποτέλεσμα, άστο. Ιδίως αν είναι αποχέτευση. Και για τους γείτονες, δίσοσμο, και για εμάς τους ίδιους στο σπίτι. Δίσοσμο. Στην καλύτερη. Για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πούμε ότι μια φορά το χρόνο να κάνουμε επαγγελματική συντήρηση. Είναι αυτό που είπαμε τώρα. Το ίδιο ισχύει και για το μπάνιο. Και για την κουζίνα, συγγνώμη. Στην κουζίνα, αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουν οι νοικοκυρές είναι τα λάδια. Τα τηγανόλαδα. Πόσο δε μάλλον και το καυτό λάδι. Ναι, τα τηγανόλαδα και γενικά τα λάδια, καλό θα είναι να μην τα πετάμε στην αποχέτευση. Καλό θα είναι να τα μαζεύουμε σε ένα κανιστράκι και να τα δίνουμε όπου πρέπει να τα δώσουμε. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος. Αλλιώς, αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος είναι το εξής, Λευτέρη. Ότι το αποχετευτικό σύστημα του σπιτιού μας πηγαίνει ή στο βόθρο ή στο αποχετευτικό δίκτυο. Πηγαίνει στο βιολογικό καθαρισμό, δηλίζεται, καθαρίζεται και το καθαρό νερό μετά επιστρέφει στην θάλασσα. Το δίκτυο της ίδρευσης, ναι, οι νηπτήρες,
τα σαπούνια και όλα αυτά, είναι πολύ πιο δύσκολο να έρθουν να διυλιστούν και να πεταχτούν στη θάλασσα. Συνήθως, αν ο υδραυλικός δεν είναι πολύ πολύ μερακλής, έχει συνδέσει το υδραυλικό δίκτυο της κουζίνας κατευθείαν με το δίκτυο των ομβρίων ή με την κεντρική αποχέτευση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την περίπτωση το να πετάξεις λίπη, λάδια και όλα αυτά είναι αυτό το οποίο έρχεται στον υδροφόρο ορίζοντα και ανακυκλώνεται. Έξτρα επίσης ότι τα τηγανόλαδα με το πουρί αυτό στο σιφόνι του νηπτήρα της κουζίνας καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πολύ πιο εύκολο να κάνουν πουρί. Να πάμε λίγο και στο κομμάτι του ηλεκτρολογικού ελέγχου, γιατί είχαμε σαφείς απορίες του κόσμου τι πρέπει να κάνουμε, να δούμε την αξία του προλαμβάνιν. Να φύγουμε δηλαδή από το νερό, να πάμε στο ρεύμα, εξίσου σημαντικό, γιατί πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και πάντα ειδικοί να κάνουν τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε όλο το κομμάτι του ρεύματος στο σπίτι μας, στην οικία μας. Ναι, όσο αφορά το ρεύμα, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν το αγγίζεις. Το νερό μπορείς να το αγγίξεις, το ρεύμα το αγγίξεις, τα πράγματα είναι μη αναστρέψιμα. Συνεπώς το αφήνουμε μόνο στους επαγγελματίες. Αν εμείς θέλουμε να έχουμε χαμηλές καταναλώσεις, μια πολύ καλή λύση γρήγορη που μπορεί και ο καθένας ιδιώτης για να το κάνει είναι να πάρει λάμπες LED. Οι λάμπες LED είναι πολύ χαμηλής κατανάλωσης, είναι πολύ εύκολες να τοποθετηθούν, έχουν διάφορα χρώματα και μπορείς ανά πάσα στιγμή να αντικαταστήσεις τις παλιές σου λάμπες και εξαιρετικά οικονομικές πλέον. Στην τιμή, λες, στην αγορά τους. Και στην αγορά τους και στο κομμάτι. Ναι, οι καλές λάμπες LED δεν είναι πολύ οικονομικές γιατί έχουν μακρό χρόνο ζωής. Ναι. Δηλαδή την απόσβεσή τους την κάνουν μακροπρόθεσμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, αν θέλεις να αλλάξεις ένα σπίτι και να το αλλάξεις. Το λέω ανταποδοτικά και με βάση το, δίνει, το τι θα σου προσφέρει μια λάμπα. Αλλά μια λάμπα LED μπορεί να κάνει και 20 και 30 και 15 και 25 ευρώ. Μπροστά σε αυτά που μια απλή λάμπα κάνει 5 ευρώ, αλλά στο καίει πενταπλάσιο. Ναι. Τέλος πάντων, ξεκινώντας λοιπόν, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι το εξής. Πρώτα λοιπόν, αλλάζουμε τις λάμπες LED. Δεύτερον, μαζεύουμε όλα τα καλώδια τα οποία είναι διάσπαρτα παντού. Του DVD, του Nova, του Fortnite, του δικτύου, ναι. Όλα αυτά. Τα ομορφομαζεύουμε, τα βάζουμε σε κάτι δεματικά, τα φυλάμε και τα βγάζουμε για πιθανούς πολλούς κινδύνους ατυχήματος και ξεπατώματος από τις μπρίζες. Δηλαδή, όταν περνάει το παιδί και το χτυπάει και την ξεπατώνει την μπρίζα από τον τοίχο πάνω ή σπάει το φορτιστή, το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, προσπαθούμε να τα μαζέψουμε και να τα περάσουμε με κανάλια πλαστικά, βιδώνοντάς τα όμορφα και νοικοκυρεμένα από κάτω ή από πάνω του σπιτιού. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο πράγμα το οποίο θα πρέπει να κάνουμε. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι τα παλιά σπίτια στο σύνολό τους δεν έχουν καθόλου γείωση. Γείωση είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα στις οικοδομές, γιατί προστατεύουν από την ηλεκτροπληξία. Σωστό. Και επίσης, όλα τα παλιά δίκτυα και οι παλιές μπρίζες και οι πρόσθετες μπρίζες που μπήκανε σε παλιά σπίτια, αυτές δεν είναι γειωμένες. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν νομίζω υπάρχουν σπίτια που έχουν τους παλιούς πίνακες, αντιηλεκτροπληξιακή προστασία, δεν αυτό. Υπάρχει. Ηλεκτροστόπ. Είναι αυτό που λέμε. Πολύ σημαντικά τα όσα αναφέρεις. Πρέπει να αναβαθμίσουμε το ηλεκτρολογικό μας πίνακα. Ο ηλεκτρολογικός μας πίνακας αναβαθμίζεται με έναν και μόνο τρόπο. Με συντηρητή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο με άδεια. Ούτε με το θείο μας που το έκανε και στο σπίτι του, ούτε με τον ξάδερφό μας που κατέει. Που κατέει, κάποιος τα έκανε στο στρατό, ναι, και νομίζει ότι ναι, λοιπόν, και πάλι δεν έτσι, έχει ασφάλεια. Ο πίνακας ο ηλεκτρολογικός, επειδή έχει να κάνει με ασφάλειες οι οποίες καταλήγουν σε ηλεκτρικές συσκευές και έχει να κάνει με φορτία ηλεκτρολογικά, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια ασφάλεια καταλήγει πού και πόσο σηκώνει. Αυτά. Πολύ όμορφα. Χαίρομαι κάθε φορά που είτε υπενθυμίζουμε σε κάποιους ποιος είναι ορθός τρόπος του να αλλάξουμε κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι, είτε γιατί δίνουμε εναλλακτικές προτάσεις σε όλους και πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ξεχασμένα για κάποιους και σε μια ανύποπτη στιγμή θα θεωρήσουν ότι αυτοί είναι οι ειδικοί, αυτοί μπορούν να επέμβουν, να λύσουν το πρόβλημα. Ρεύμα και νερό στους ειδικούς. Ξέρεις, ας πάρουν μια βούρτσα και ας βάψουν το σπίτι τους 400 φορές. Παρά να αγγίξουν. Θα βγει κάποιος και θα πει, μα ποιος το βάψε. Αν αγγίξεις το ρεύμα, δεν υπάρχει επιστροφή, Λευτέρη. Καμία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε νεότερα έτσι λίγο πριν σε αποχαιρετήσω με τον Ένφια
Ναι. Γιατί ρωτάει ο κόσμος, έχουμε μηνύματα, αλλάζει κάτι από εδώ και στο εξής, θα κοιμανθούμε στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε. Κοίτα να σου πω, φαίνεται ότι οι αυξήσεις αυτές οι οποίες ήταν να γίνουν στις μεταβιβάσεις των ακινήτων δεν θα γίνουν.